Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τεμποδίων γίνεται η προσπάθεια απελευθέρωσης του πλοίου Ever Given στη διόρυγα του Σουέζ, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της διόρυγας, το πλοίο τελικά αποκολλήθηκε και έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάστασης της κίνησης. Η προσάραξη έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια ναυτιλία. Ώρα 5 και 42 το πρωί, διόρυγα του Σουέζ. Επιφημίες από τα μέλη πληρωμάτων και κόρνες από τα ρημουλκά σκάφη που πανηγυρίζουν ακούγονται, καθώς το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given αποκολλάται έπειτα από μαραθώνιες προσπάθειες απεγκλωβισμού του από το κανάλι και πλέει και πάλι ελεύθερο, επιτρέποντας εκ νέου την κυκλοφορία στην πολυσύχναστη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Dredgers and diggers have removed thousands of cubic meters of sand from underneath the giant container ship, and a team of at least 10 tugboats has been trying to dislodge it for days. Το σκάφος της ταϊβανέζικης Evergreen, μήκους 400 μέτρων και βάρους άνω των 220.000 τόνων, κατάφερε να επανέλθει σε πλεύση χάρη στην αφαίρεση πάνω από 27.000 κυβικών μέτρων άμμου, στην οποία είχε κολλήσει από τις όχθες του ποταμού τα προηγούμενα 24 ώρα με τη βοήθεια εξκαφέων και βυθοκόρων. Secured. It's still not clear though how soon the waterway is going to be open again to traffic or how long it's going to take to get the Ever Given out. Από την περασμένη Τρίτη, το Ever Given ήταν σφινωμένο διαγώνια στο νότιο τμήμα της διόρυγας του Σουέζ εξαιτίας ρηπής ανέμου εν μέσω αμοθύελας, παρεμποδίζοντας τον πλοίο σε ένα από τα βασικότερα και πολυσύχναστα στον κόσμο πλωτά περάσματα που συγκεντρώνει πάνω από το 10% του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Τουλάχιστον 369 άλλα πλοία, ανάμεσα στα οποία και 16 ελληνικά, παρέμεναν εγκλωβισμένα και στις δύο άκρες του καναλιού, δεκάδες με εμπορευματοκιβώτια, χίδιν φορτίο, αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αποτέλεσμα να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις αγαθών αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Around about 7% of the world's oil trade goes through the Suez Canal. Any ship has the choice of taking the longer route round the south of Africa. Takes around 2 weeks longer, obviously costs more. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η διέλευση των πλοίων από τη διόρυγα του Σουέζ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι το τελικό ξεμπλοκάρισμα της συντομότερης θαλάσσιας οδού και μεγαλύτερης του κόσμου που ενώνει εμπορικά Ευρώπη και Ασία. Με όπλα τα self-test και την βελτίωση των καιρικών συνθήκων, η κυβέρνηση σχεδιάζει το βηματισμό του οδικού χάρτη για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, το Οικονομικό Επιτελείο ανακοίνωσε σήμερα νέα δέσμη μέτρων 3 δισεκατομμυρίων για τον Απρίλιο. Τις λεπτομέρειες και τον βηματισμό του οδικού χάρτη για την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αναζητά η κυβέρνηση. Στόχος είναι το ελεγχόμενο άνοιγμα της κοινωνίας από τις αρχές Απριλίου. Τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στο λιανεμπόριο και στην εκπαίδευση. Και από εκεί πέρα, μέσα Απριλίου, και στην εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Τα βλέμματα στρέφονται στην συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων την Τετάρτη, με τις διαδημοτικές μετακινήσεις στα σχολεία και το λιανεμπόριο να βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης. Το πρώτο ορόσημο που θέτει η κυβέρνηση είναι η ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου. Αν λοιπόν δεν είναι δυνατή, που φαίνεται. Και το λέω αυτό με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Έχουν προτεραιότητα για τους λόγους που σας είπα πριν, τα γυμνάσια και τα λύκη. Καθώς δεν είναι εφικτό να χωρέσουν όλα την ίδια ημέρα, αναμένεται να εξεταστούν οι δυνατότητες για άνοιγμα του λιανεμπορίου και των διαδημοτικών μετακινήσεων στις 5 Απριλίου, ενώ των σχολείων στις 12 Απριλίου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε, δεν έχουμε επιλογές. Αλλά δεν βλέπω να έχουν ληφθεί τα μέτρα που όλον τον καιρό λέγαμε. Στην κυβέρνηση αναμένουν τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και βάζουν στο τραπέζι ως όπλα για το άνοιγμα της αγοράς και των σχολείων τα self-test, την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και την αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Το λιανεμπόριο στόχος είναι να λειτουργήσει κανονικά από τις 5 Απριλίου με το μήνυμα στο 13.032 που θα διαρκεί 3 ώρες και θα είναι διαθέσιμο μια φορά ανά 24 ώρο. Σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο ανακοινώνει νέο πακέτο μέτρων ύψους 3 δισευρώ για τον Απρίλιο, με αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων, επίδομα 534 ευρώ και αναστολές συμβάσεων εργασίας, αλλά με κόφτες και αυστηρότερα κριτήρια, καθώς το βλέμμα είναι στραμμένο στην επανεκκίνηση της οικονομίας τον Απρίλιο, 7ο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής, μηδενικά ενίκεια για τις κλειστές επιχειρήσεις.
Το ένα μετά το άλλο καταρρύπτονται κάθε ημέρα τα αρνητικά ρεκόρ με τους διασωληνωμένους στις εντατικές να αυξάνονται διαρκώς. Χθες μάλιστα ανέφτασαν τους 735. Αν και τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται ασφυκτική πίεση, ωστόσο το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει στοιχεία σταθεροποίησης. Αχτίδα αισιοδοξίας, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής είναι λιγότερες από τα εξιτήρια. Δύσκολη εφημερία χτες. Έγιναν 175 εισαγωγές συνολικά, τις οποίες 60 περίπου ήταν COVID και 120 ήταν λοιπά περιστατικά. Ενώ δίνουμε μεγάλη σημασία στα περιστατικά COVID, έχουμε αφήσει λίγο πίσω τις άλλες νοσηρότητες. Αγκάθι όμως παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων που χτες εκτοξεύτηκαν στους 735. Μπορούν να φτάσουν στους 890 για παράδειγμα. Αλλά το οποίο σημαίνει αυξητική τάση και η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τις 18 Απριλίου. Οι ειδικοί μελετούν τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα, με τον Υπουργό Υγείας να εμφανίζεται διστακτικός για συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίγματος όποιας δραστηριότητας. Εγώ δεν έδωσα ποτέ ημερομηνίες και δεν δίνω ημερομηνίες επειδή είναι ένας ύπουλος ιός και βλέπετε πόσο δυσκολεύει τα πράγματα. Ας πούμε, και πρέπει να αντιδεχόμαστε μια τεράστια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Θριάσιο Νοσοκομείο νοσηλεύεται 60χρονος από τη Σύρο, ο οποίος έπαθε εγκεφαλικό που συνέπεσε χρονικά με τον εμβολιασμό του. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο εμβολιασμός δεν σχετίζεται με το ισχυμικό επεισόδιο, καθώς ο 60χρονος έχει ιστορικό. Όμως, όπως σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό διερευνάται από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Σε λίγη ώρα θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με το Υπουργείο Υγείας και να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης. Καλό σας απόγευμα.